Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, youtuber, συγγραφέας, μητέρα και ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 1975, άρα ανήκω στην Generation X, στη γενιά X. Εγώ δεν τα πω και πολύ καλά με αυτές τις ονομασίες, αλλά επειδή ακούω συνεχώς τριγύρω μου να χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους, δεν είμαστε boomers όσοι γεννηθήκαμε το 1975. Οι boomers είναι αυτοί που γεννήθηκαν προηγουμένω κλπ. έχω γεννηθεί το 1975. Λοιπόν, επειδή έχω και λίγο αυτιστικά και λίγο ψυχαναγκαστικά στοιχεία, παρόλο που την ώρα που το βίντεο σκοπούσα το βίντεο είπα ότι δεν γνωρίζω πότε ξεκινά και πότε τελειώνει τον Generation X και πώ ονομάζονται οι διάφορε γενιέ. Έχω ψάξει και έχω διαβάσει. Οπότε. Με βάση αυτό το γράφημα, όσοι γεννήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το 1964 είναι οι λεγόμενοι baby boomers. Όσοι γεννήθηκαν από το 1965 μέχρι το 1980 είναι η γενιά «He», Generation X, στην οποία ανήκω και εγώ. Μετά από το 1981 ως το 1996 όσοι γεννήθηκαν είναι η γενιά Y, οι millennials και ούτω καθεξής. Έχω λοιπόν ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο ανεβάζω καθημερινώς ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο είναι βίντεο τα οποία προσπαθούν να δώσουν γνώσεις ψυχολογίας στον καθημερινό άνθρωπο με παραδείγματα και ιστορίες, όχι μόνο με απλή θεωρία, ούτω ώστε να βοηθηθούν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Αυτή είναι η δουλειά μου και δεν ντρέπομαι να το πω ότι η δουλειά μου και η οικογένεια μου καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μου. Ίσως και όλο. Δηλαδή, ο σύντροφος μου, τα μικρά ανήλικα παιδιά μου, ο σκύλος μας, η γάτα μας, το κανάλι μου στο YouTube, τα σχόλια στο κανάλι μου στο YouTube και ούτω καθεξής. Για όσους με ακολουθείτε σε διάφορες πλατφόρμες στο social media, τα σχόλια τα οποία κοιτάζω οπωσδήποτε είναι αυτά που είναι στην πλατφόρμα του YouTube και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και δεν είμαι ενεργή να ανεβάζω βίντεο σε άλλε πλατφόρμε, επειδή θέλω να διαχειρίζομαι μόνη μου τα σχόλια, να τα μετριάζω μόνη μου. Οπότε, αν κάνω ένα τόσο μεγάλο άνοιγμα, ώστε να ανεβάζω βίντεο και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook και αλλού, δεν θα μπορώ να μετριάζω τα σχόλια και να απαντάω στα σχόλια. Εδώ στο YouTube. Έχουμε δημιουργήσει, λέω έχουμε γιατί δεν είμαι μόνη μου σε αυτή την προσπάθεια. Το κανάλι μας αυτή τη στιγμή έχει 98.000 συνδρομητές και από το 2013, δηλαδή τα τελευταία 11 χρόνια, έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απλώς survivors, δεν έχουν απλώς επιβιώσει από κακοποίηση, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ευδαιμονία. Τις τελευταίες μέρες, λόγω επικαιρότητα, έφτιαξα ένα βίντεο για τον Έλληνα ταινίστα Στέφανο Τσιτσιπά, στο οποίο αυτό βίντεο προσπάθησα ως ψυχολόγος και ως μητέρα και ενηλίκων παιδιών να απαντήσω στο ερώτημα αν ο Τσιτσιπάς τελικά είναι ένα παλιό παιδό που δεν σέβεται τους γονείς του. Αυτό το βίντεο έχει προσεγγίσει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι συνήθως σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό χώρο και σχολίασαν κάτω από το κανάλι. Επίσης, ένα βίντεο το οποίο είναι reaction βίντεο, Έφτιαξα ένα βίντεο αντίδραση σε έναν προπονητή πολεμικών τεχνών, ο οποίο είναι α, υπερδιάσημος στο TikTok, είναι TikTok famous, ο οποίος έφτιαξε δύο βίντεο για το ζήτημα πάλι του Τσιτσιπά. Με τα οποία διδάσκει. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα συμπεριλάβω τόσο το σύνδεσμο για το βίντεο που έκανα εγώ για το Τσιτσιπά, όσο και το σύνδεσμο που κάνω αντίδραση ή reaction α, σε αυτόν τον tiktoker του οποίου το όνομα του, εγώ το είχα διαβάσει Sifu George όταν έκανα το reaction video από ό,τι μου είπα μετά είναι Sifu George και αν κατάλαβα καλά το Sifu είναι ένας α, τίτλος είναι ένας τίτλος δασκάλου της πολεμικής τέχνης δεν το ήξερα γι' αυτό το διαβάζα Sifu George όπως και να έχει έχω κάνει αυτά τα δύο βίντεο αυτά τα δύο βίντεο έχουν προσελκύσει και ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι ψυχοεκπαιδευμένοι Ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι είναι η ψυχοεκπαίδευση, δεν έχουν ιδέα τι είναι η ψυχολογία, δεν έχουν ιδέα τι είναι η ψυχοθεραπεία και έτσι έχω διαβάσει διάφορα μαργαριτάρια και διαμαντάκια στα σχόλια. Εντόσα εγώ μαργαριτάρια, εντόσα εγώ διαμαντάκια. Πολύ συχνά στο βίντεο κάτω από το τσιτσιπά παρατήρησα το φαινόμενο να γράφουν τύποι ε, γράμμα προς το τσιτσιπά. Και από κάτω να γράφει ένας πατέρας. Είδα φυσικά στο διαδίκτυο ένα πολύ αυθεντικό γράμμα, μια αυθεντική επιστολή, την επιστολή του πατέρα του Στέλιου Κερασίδη, ενός εντεκάχρονου διεθνούς φήμης παιδιού θαύματος στο πιάνο. Εκείνη ήταν όντω μια αυθεντική επιστολή, που ένας πατέρας ενός αναγνωρισμένου παιδιού στο χώρο του, ενός παιδιού θαύματος όπως είναι ο Στελίος Κερασίδης, έλεγε την άποψή του στον πατέρα του Στέφανο Τσιτσιπά. Ήταν μια ανοιχτή επιστολή, η οποία είχε πάρα πολύ νόημα να γίνει, επειδή ο πατέρας του Στέλιου Κερασίδη είχε κοινά στοιχεία με τον πατέρα του Στέφανο Τσιτσιπά και είχε νόημα, είχε νόημα και βαρύτητα να γράψει μια δημόσια επιστολή για να τονίσει αυτό που καταλαβαίνουμε όσοι άνθρωποι ασχολούμαστε με την επιστήμη των ανθρωπίνων σχέσεων και με την επιστήμη της διαπαιδαγώγησης παιδιών ότι τα παιδιά μας δεν τα καταπιέζουμε. ξεκινάει λοιπόν ο πατέρα του Στέλιου Κερασίδη και στέλνει ένα ανοιχτό γράμμα προς τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Και υπάρχουν ομοιότητες. Πιανίστας ο πατέρας του Κερασίδη. Τενίστας ο πατέρας του Τσιτσιπά. Επιτυχημένο παιδί το παιδί του Κυρασίδη. Επιτυχημένο παιδί, το παιδί του Τσιτσιπά. Λοιπόν, σα είπα στα διαμαντάκια και στα λουλουδάκια που είδα στα σχόλια, διάφοροι άρχισαν να γράφουν ανοιχτέ επιστολέ προ τον Στέφανο Τσιτσιπά. Τι οποίε να τι υπογράφουν ένα πατέρα. Σε ένα σχόλιο, μάλιστα, κάτω από το βίντεο, το οποίο έλεγε Ένα γράμμα για τον Στέφανο. Σα το διαβάζω με το δικό μου ύφο και τα δικά μου σχόλια θα διευκρινίζω ποτέ είναι δικά μου σχόλια. Αγαπητέ Στέφανε, καταλαβαίνω πως μπορεί να έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τους γονείς σου. Καταλαβαίνω πως οι δυσκολίες του αγώνα μπορούν να φέρουν εκνευρισμό, θυμό και να σε κάνουν οξύθιμο. Καταλαβαίνω πως είσαι ταινίστας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είσαι και πρότυπο παιδιού. Δικό μου σχόλιο, εμείς τον κάναμε πρότυπο το Τσιτσιπά εμείς επιμένουμε να θεωρούμε ότι τα παιδιά που παίζουν τένις ή τα παιδιά που παίζουν μουσική ή τα παιδιά που διακρίνονται σε οτιδήποτε πρέπει να είναι πρότυπο για τα υπόλοιπα. Μπορεί να μην σε νοιάζει και καθόλου χαρακτήρα σου αφού στο τένις είσαι ένας καλός παίχτης. Δεν καταλαβαίνω όμως πως μπορείς να βρίζεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου με δύο θαυμαστικά. Φοράς το εθνόσιμο στην υψηλότερη διοργάνωση παγκοσμίω. Το παγκοσμίω γράφεται με ωμέγα, όχι με μικρό, γιατί είναι πείρημα. Και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι όντω το έγραψε έτσι αυθόρμητα το γράμμα αυτό ο πατέρα. Γιατί αν το κάνει copy-paste και είναι κάτι που έχει χιλιογραφεί, θα ήταν με ορθή ορθογραφία. Αν το έχετε δει κι αλλού αυτό το γράμμα, πείτε μου στα σχόλια. Και αντί να δείξει σεβασμό στους γονεί σου, στο άθλημα, στη χώρα, σε μικρού και μεγάλου που σε βλέπουν, κάνει αυτό το χιδαίο ξέσπασμα βρίζοντα και διώχνοντα τον πατέρα σου από το γήπεδο. Τον προπονητή του έδιωξε από το γήπεδο, όχι τον πατέρα του. Δικό μου σχόλιο αυτό. Την ίδια στιγμή σε βλέπουν και σε ακούνε παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Παιδιά που τον έχασαν. Επίκληση στο συνέστημα. Επειδή άλλα παιδιά δεν έχουν πατέρα και τον έχασαν, εμεί πρέπει να ανεχόμαστε ό,τι. Αλλά κάνει ο πατέρας μας, γιατί ο πατέρας είναι πρότυπο. Ο πατέρα από μόνο του είναι Θεό. Με βάση το σκεπτικό του γράμματο του πατέρα. Σε βλέπουν οικογένειε να εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Ω oh, Παναγία μου, οι Αγίε Ελληνικέ οικογένειε. Έλα ρε τσιτσιπάκες, πώ τι εκπροσώπησες έτσι τις Αγίες Ελληνικές Οικογένειες, δικό μου σχόλιο και αυτό. Η αθλητική καριέρα απαιτεί σκληρή δουλειά και πειθαρχία, αλλά επίση απαιτεί και σεβασμό προ του ανθρώπου γύρω σου. Ε, πατέρα, είσαι σε προπονητή, που τα ξέρει αυτά. Ο τρόπο που μιλά στου γονεί σου αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα σου και τι αξίε που πρεσβεύει. Ναι, αν έχετε ένα επεισόδιο αντιδραστική βιαιότητα που φτάσετε στο αμήν και ξεσπάσετε, αυτό αντικατοπτρίζει όλο σα το χαρακτήρα. Ποιο το λέει, ένα πατέρα, εφόσον είναι πατέρα, τα ξέρει όλα. Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσεις να δεις την κατάσταση από μια διαφορετική προοπτική. Νομίζω διαφορετική οπτική πρέπει να γράψετε εδώ. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Η οικογένεια είναι ένα πολύτιμο δώρο που πρέπει να προστατεύουμε με κάθε κόστος. Ναι, ναι, ακόμη κι αν ο πατέρας μας είναι ο 40χρονος που βίαζε για πέντε χρόνια την κόρη του που λέγαμε προχθές. Ναι, με κάθε κόστος. Η οικογένεια είναι ένα πολύτιμο δώρο. Έχει οικογένειε που κατακρεουργούν τα παιδιά του. Έχει οικογένειε που καταστρέφουν τα παιδιά του. Αλλά όχι η οικογένεια από μόνη τη. Είναι ένα πολύτιμο δώρο. Σκέψου τι συνέπειε στο λόγο σου και προσπάθησε να επικοινωνήσει με σεβασμό και αγάπη στο μέλλον, αφού πριν αναγνωρίσει το λάθο σου και ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη. Τον μεταξύ γράφει αυτό το γράμμα ο πατέρα, μετά που ο Στέφανο Τσιτσιπά έχει εκδώσει δημόσια ανακοίνωση στην οποία ζητάει ειλικρινή συγγνώμη από του γονεί του, αναγνωρίζει το λάθο του και λέει ότι αλλάζει προπονητή. Αλλά εντάξει, οι δικαστέ του διαδικτύου και οι πατεράδε του διαδικτύου, οι άγιοι πατέρε, βγήκαν να γράψουν τα γράμματά του, βρήκαν αφορμή για να εκφράσουν την πίστη του, στην πατρότητα, στη μητρότητα, στην Αγία Ελληνική οικογένεια και στο γεγονό ότι κάποιο άμα γεννήσει και άμα τέξει είναι στο απειρόβλητο. Τελείωσε. Με αγάπη ένα πατέρα. Υπογράφει. Οπότε το βλέπω κι εγώ και του γράφω κακομήρα. Ένα γράμμα για σένα. Άνω και πάνω τελεία. Δες το βίντεο προσεκτικά. μπά και το καταλάβεις. Γιατί στο βίντεο εξηγώ όλα αυτά. Που λέει στο Τσιτσιπά, από μια επιστημονική σκοπιά, όχι από μια πατρική ή μητρική σκοπιά. Δε το βίντεο προσεκτικά, μήπω και το καταλάβεις. Μια, μια ψυχολόγο, βάζω πρώτα την ιδιότητα μου ω ψυχολόγο, γιατί ω ψυχολόγο μιλάω. Το ότι είμαι μητέρα δεν έχει καμία σχέση με τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Μητέρα, για παράδειγμα, ήταν, ξέρω εγώ, και η μύδια. Μητέρε έχει πολλέ που είναι μητέρε τέρατα και πατεράδε έχει πολλού που είναι πατεράδε τέρατα. Μια ψυχολόγο και μητέρα τεσσάρων, παιδιών, ένα εκ των οποίων είναι επιστήμονα στο σπορ και του αθλητισμού και έχει σπουδάσει την προπονητική σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μιλάω για το γιο μου το μεγάλο, τον Λάζαρο, ο οποίο όντω σπούδασε στην Αγγλία Bachelor of Science, Sports and Exercise Science και έχει κάνει σε μεταπτυχιακό επίπεδο προπονητική. Και μου απαντάει ο πατέρα. Εννοεί τον εαυτό σου και το απαντάω και εγώ ναι. Ποιον άλλο θα εννοούσα. Δηλαδή ήρθε στα σχόλια, έγραψε ένα ολόκληρο κήρυγμα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ένα ολόκληρο κήρυγμα και του γράφει με αγάπη ένας πατέρας και του γράφω και εγώ ένα γράμμα για σένα. Δες το βίντεο προσεκτικά μήπως και το καταλάβεις μια ψυχολόγο και μητέρα τεσσάρων παιδιών, ένα εκ των οποίων είναι επιστήμονα στο σπορ και του αθλητισμού και έχει σπουδάσει την προπονητική σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο γιο μου, ο Λάζαρο, ο μεγάλο μου γιο, έχει σπουδάσει sports and exercise science και έχει κάνει σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα προπονητική και sports management. Είναι η δουλειά του Λάζαρου, η προπονητική και η επιστήμη του σπορ και του αθλητισμού. Δεν έχω μιλήσει με τον Λάζαρο αυτέ τι μέρε γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά και δεν ήθελα να τον ζαλίσω με τι σκέψει που έχω για τα βίντεο που έχω να κάνω για το κανάλι μου. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο Λάζαρος είναι 27. Είναι και τα γενέθλια του σήμερα, 13 Αυγούστου 2024. Και το παιδί πρέπει να ασχοληθεί με τα δικά του τα προσωπικά, με τη δουλειά του, με τα ζητήματα που έχει στη δουλειά, τα οποία τα γνωρίζω επειδή με παίρνει το παιδί μου για να μου πει: Πε μου τη γνώμη σου, ω ειδικό που είσαι και του τη λέω χωρί να επεμβαίνω. Θα τον πάρω τηλέφωνο για τα γενέθλιά του, αλλά δεν θα τον πρίξω. Τον ρώτησα: Θε να κάνουμε κάτι μαζί για τα γενέθλιά σου. Μου είπε: Όχι, έχω δουλειά εκείνη τη μέρα και δεν μπορώ να πάρω άδεια γιατί ούτω ή άλλω πρέπει να δουλέψω. Επίση έχει κοπέλα το παιδί, οπότε η κοπέλα του είναι πρώτη προτεραιότητα να κάνουν κάτι στα γενέθλιά του από τη μάνα του και ούτω καθεξή. Λοιπόν. Επειδή Δρυός πεσούσει, πα αν ήρξηλεύεται. Αυτό είναι αρχειό γνωμικό. Που σημαίνει άμα πέσει κάτω ένα δρύ, ο δρύ είναι ένα πολύ δυνατό δέντρο με πολύ χοντρό και πολύ γερό κορμό που πρέπει να είσαι και γαμό του ξυλοκόπου για να κόψει ένα δρύ. Όταν πέσει ο δρύ για οποιοδήποτε λόγο και όχι επειδή τον έριξε οποιοδήποτε, πα αν ήρξηλεύεται. Όλοι οι άνδρε πάνε και κάνουν του ξυλοκόπου. Ο καθένα άσχετο πάει και κάνει τον ξυλοκόπο. Το ίδιο έχει συμβεί σε αυτή την περίσταση με το controversy, την αντιπαράθεση, τη δημόσια αντιπαράθεση ή τη δημόσια συζήτηση που ξέσπασε μετά από την περίπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίο σε ένα αγώνα τεραστία σημασία. Έχασε την ψυχραιμία του, λειτουργήσε το αυτόνομο νευρικό του σύστημα και έβρισε τον πατέρα του. Και βγήκαν όλοι οι θηκολόγοι του διαδικτύου, βγήκαν όλοι, όλοι, και άνδρες και γυναίκες επειδή είναι αρχείο το γνωμικό δεν λέει πας άνθρωπος ξυλεύεται πας ανήρ ξυλεύεται γιατί στα παλιά χρόνια οι γυναίκες δεν δικαιούνταν να κάνουν όποια δουλειά ήθελαν έτσι λέω για τους δοσταλγούς των παλαιών ετών Λοιπόν, βγήκαν όλοι να στέλνουν γράμματα. Ε, λοιπόν, σήμερα θα σας πω εγώ ένα γράμμα προς τη γενιά μου, τη γενιά που γεννηθήκαμε από το 70 και μετά. Δεν θα στείλω ένα γράμμα στη γενιά των γονέων μου. Όχι. Όχι, δεν περιμένω άνθρωποι 70 και 80 ετών να κατανοήσουν την αλλαγή, την πρόοδο και την εξέλιξη. Παρόλο που υπάρχουν στο κανάλι μας στο YouTube, υπάρχουν άνθρωποι και 70 και 80 ετών οι οποίοι είναι λαμπρά πνεύματα, είναι πνευματικοί άνθρωποι και καταλαβαίνουν την εξέλιξη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ο πραγματικά, ο αυθεντικά πνευματικός άνθρωπος όταν γεράσει γίνεται πιο νεανικός, πιο παιδικός, όχι πιο παιδιάστικος, πιο παιδικός και πιο φωτεινός από ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέδευτος. Ο απέδευτος άνθρωπος όσο μεγαλώνει και όσο γερνάει τόσο πιο στριφνός γίνεται, τόσο πιο σκοτεινός γίνεται. Λοιπόν, στέλνω ένα γράμμα στη γενιά μας. Ένα γράμμα σε όσου από τη γενιά μα νοσταλγούν τι εποχέ τη βία. Ένα γράμμα σε όσου από τη γενιά μα δεν νοσταλγούν απλώ τι σειρέ κινουμένων σχεδίων. Κάντι, κάντι, ήταν αυτό που βλέπαμε. Δεν ξέρω εγώ τι βλέπατε εσεί. Ή δεν νοσταλγούν, ξέρω εγώ, το ότι η Δημητριακά πατωμένα στη ζάχαρη τρώγαμε. τι η πρώτη γενιά που μα έμαθε στα Δημητριακά. Ή δεν ξέρω εγώ τι αναψυχτικά πίναμε, ή τι παγωτά τρώγαμε, ή τι συνήθειε είχαμε, ή που παίζαμε στι αλάνε. Νοσταλγούν και που τα παιδιά είχαμε επιθαρχία και που δεν τολμούσαμε να αρθρώσουμε λόγο ενάντια στους γονείς μας, νοσταλγούν εκείνες τις χρυσές εποχές που όπως έλεγαν παλιά τον καιρό που δεν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα. Εντάξει. Είναι καλό πράγμα η πρόοδος. Είναι εξαιρετικό επίτευγμα του ανθρώπινου πολιτισμού που εν 2024 απαγορεύεται να δέρνουμε τα παιδιά μας. Είναι εξαιρετικό επίτευγμα της προόδου της ανθρώπινης φύσης που έχει ποινικοποιηθεί η βία. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο γεγονός ότι έχει ποινικοποιηθεί το bullying και η ρητορική μίσους. Δεν είναι πράγματα που μας πάνε πίσω αυτά, είναι πράγματα που μας πάνε μπροστά. Θα πω ένα απλό σκεπτικό. Αν έχουμε μια κοινωνία η οποία θεωρεί ότι τα παιδιά δεν έχουν δικαιώματα και τα παιδιά δεν μπορούν να επιλέγουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και στα πλαίσια της ηλικίας τους βεβαίως και καταχαιριάζει αυτή η γενιά τα παιδιά μόλις πουν κάτι διαφορετικό και μόλις δείξουν μια αντίσταση ναι εννοείται ότι αυτή η γενιά θα μεγαλώνει παιδιά πειθαρχημένα. Τώρα, αν θα μεγαλώνει παιδιά τα οποία έχουν υγιή προσωπικότητα, είναι άλλη ιστορία. Αν θα μεγαλώνει παιδιά τα οποία θα γεμίσουν ψυχολογικά, είναι άλλη ιστορία. Αν θα μεγαλώνει παιδιά τα οποία όταν μεγαλώσουν θα γίνουν οι χειρότεροι κακοποί, είναι άλλη ιστορία. Είναι αλήθεια όμω ότι αν καθημερινά όλοι τα παιδιά μα και του βάζουμε σε πολύ αυστηρή πειθαρχία, με πολύ αυστηρέ ποινέ, θα έχουμε παιδιά ρομπότ. Που λίγο πολύ είχαν οι καλέ οικογένειε τη δεκαετία του 80 και του 90 όταν μεγαλώναμε εμείς. Αυτό δεν είναι επιτυχία γονεϊκότητας, αυτό είναι αποτέλεσμα φόβου. Εάν σε μια γενιά οι γονείς έχουν έγνοια να μην κτυπήσουν τα παιδιά τους, να μην προσβάλλουν τα παιδιά τους, να μην κακοποιήσουν τα παιδιά τους και δηλαδή τα παιδιά έχουν περισσότερα δικαιώματα και περισσότερη ελευθερία, είναι πολύ πιθανό κάποια παιδιά να είναι διαφορετικά. Κάποια παιδιά να βγάζουν γλώσσα που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Κάποια παιδιά να συμπεριφερθούν κάποιε φορέ με αγένεια. Κάποια παιδιά να κάνουν αρνητική εντύπωση. Και αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντα μπορεί να γίνουν και παλιό χαρακτήρε ω ενήλικε, μπορεί όμω και να γίνουν καλοί άνθρωποι, απλώ να είχαν ένα ξέσπασμα το οποίο να είχε κάνει με την πίεση τη στιγμή, με την ηλικία του και με την ποιότητα τη σχέση με του γονεί του. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 δεν τολμούσε να αντιδράσεις απέναντι στη βία που δεχόσουνα από το γονιό σου ήσουν καλός άνθρωπος και ένα παιδί στη δεκαετία του 2020 και μετά το οποίο αντιδρά στη βία που δέχεται από το γονιό του είναι κακός άνθρωπος επειδή έχει το δικαιώμα να αντιδρά και όσον αφορά στην προσωπικότητα αυτή καθ' αυτή του Στέφανο Τσιτσιπά δεν τη γνωρίζω, δεν παρακολουθώ Τένις δεν είμαι φαν του τένις Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο πατέρα του μεγάλου μου των παιδιών ήταν στο χώρο του αθλητισμού. Ο γιος μου έχει σπουδάσει ο μεγάλο στον χώρο του αθλητισμού. Εγώ όμω δεν είμαι φαν του αθλητισμού. Μου αρέσει η άσκηση στη φύση. Δεν, μου, δεν είμαι φαν αθλημάτων να παρακολουθώ αγώνε. Όσα γνωρίζω είναι ότι όσα πιάνει το φτύμιο και το μάτι μου. Δεν, είμαι, δεν παρακολουθώ την πορεία του τσιτσίπα. Uh, όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορώ να έχω γνώμη για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Τσιτσίπα. Μπορεί ο Τσιτσίπας εξελισσόμενος, όταν λέω εξελισσόμενος ενώ γνωστικά και ηλικιακά, δηλαδή από τα 28 του και μετά, να αποδείξει στην πράξη ότι έχει έναν απεχθέστατο χαρακτήρα. Μπορεί να εξελιχθεί και να είναι ένα αρχιστή. Μπορεί. Μπορεί όμω και να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που έχει μια υγιή προσωπικότητα. Έναν υγιή τύπο προσωπικότητα. Το ξέσπασμα που έκανε στο κόρτ έναντι στον πατέρα του και που ξεστόμισε λόγια υβριστικά προς τον πατέρα του. Όπως δηλαδή κάθε Έλληνα στο φανάρι όταν ο μπροστινός του δεν ξεκινάει. Όπως πραγματικά αυτό που όλοι κατακρίνουν το τσιτσιπά. Γιατί είπε στον πατέρα του αυτά που λένε αυτοί 18 φορές τη μέρα σε ένα σωρό ανθρώπους. Με ξεπερνά, αλλά έτσι είναι. Αυτή, έτσι δουλεύουν οι προβολές. Έτσι είναι αυτό που κάνω εγώ και αυτό με ενοχλεί. Με να το προβάλλω πάνω στον άλλο. Λοιπόν, ξαναλέω, μπορεί να βγει κολόπεδο τσιτσίπα στο μέλλον. Δεν κατακρίνουμε έναν άνθρωπο 26 χρονών. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την προσωπικότητα ενό ανθρώπου στην ηλικία των 26 ετών και να τη γνωρίσουμε μόνο από μεμονωμένα περιστατικά τα οποία έτυχε να δουν το φω τη δημοσιότητα. Δεν είμαστε στο σπίτι του ανθρώπου, δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο μυαλό του, δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στη ψυχή του και ούτε και μα αφορά. Είναι δικό του ζήτημα. Επίση, θέλω να πω ότι εμά η γενιά μα μεγάλωσε με ενδάλματα. Με πρότυπα Αθλητές Rockstar Popstar Ιθοποιούς Top model Ιστορίες κακά Που εκ των υστέρων όταν μεγαλώσαμε Όσοι από εμάς μεγαλώσαμε ψυχοσυναισθηματικά Καταλάβαμε ότι είναι και αυτοί απλοί άνθρωποι Οι οποίοι μπορεί να έχουν και λατώματα Και να έχουν και ένα πέσιο χαρακτήρα Παράδειγμα ο η Κάμπολ Η μαύρη γαζέλα που τη θαυμάζαμε μικρή Εγώ τη θαύμαζω τουλάχιστον Σήμερα γνωρίζω ένα σωρό πράγματα για το χαρακτήρα τη, τα οποία καταμαρτυρούν άνθρωποι που δούλεψαν μαζί τη. Νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα η Νόμι Κάμπελ. Μπορεί να είναι του 70. Γέννημα, δεν θυμάμαι σίγουρα. Και δεν τη θαυμάζω για το χαρακτήρα τη όπω τη θαύμαζα τότε. Ήξερα ότι είναι από την Τζένιφερ Λόπε, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα και έχει και τελείω σώμα και χορεύει και ωραία κλπ. Βγαίνουν ένα σωρό πράγματα στην επιφάνεια τώρα που είναι 52 ποσο είναι, 53 πόσο είναι οι λόπε για το χαρακτήρα τη και την προσωπικότητα. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι το είδωλο που νομίζαμε πώ είναι. Και να, να μην πάω παρακάτω. Δηλαδή. Μεγαλώσαμε εμεί με τα πρότυπα και τα ενδάλματα. Είμαστε και μια γενιά μετά πολεμική στην Κύπρο μετά τον πόλεμο του 1974. στην Ελλάδα, μετά την πτώση τη χούντα. Που οπότε έπρεπε η κοινωνία να έχει ιδεολογήματα, η κοινωνία έπρεπε να βλέπει πρότυπα, να τα ακολουθεί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στην εποχή μας είναι ξεκάθαρο σε όσους έχουν μυαλό και σε όσους έχουν λογική και σε όσους φιλοσοφούν και λίγο τη ζωή είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η επικράτηση των κοινωνικών δικτύων η επικράτηση του social media παρόλο που έχει κακά έχει και ένα καλό. Μπορούμε να δούμε άνθρωποι με κριτική σκέψη ότι όποιο είναι διάσημο ή είναι γνωστό ή έχει πολλού ακολούθου ή έχει πολλά likes, δεν είναι απαραίτητο ένα άνθρωπο που πρέπει να τον ακολουθεί στη ζωή σου. Γιατί σήμερα βλέπουμε ανθρώπου με τεράστιο following στα κοινωνικά δίκτυα. Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο α, από τον Dr. Todd Grande, σα τον έχω συστήσει αυτόν ξανά. Είναι ένα Αμερικανό ψυχολόγο που έχει ένα κανάλι στο YouTube και σχολιάζει διάφορα γεγονότα σε επικαιρότητα. Είχε κάνει ένα βίντεο για τον Mr. Beast, που είναι ο πιο δημοφιλή και ο πιο ακριβό πληρωμένο YouTuber στον πλανήτη, που αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια καταγγελίε από ανθρώπου που δούλευαν μαζί του για κακοποίηση. Και εννοείται ότι πολύ πιθανόν να γίνει και cancel. Ένα καλό τη εποχή μα είναι ότι. Δυο πεσούς εις πάσαν με τα social media μπορεί ο καθένας να γίνει διάσημος, είτε είναι διεθνούς φήμις ταινίστας, είτε είναι ε, διεθνούς αραλίστα, είτε είναι ένας που ο οποίος είναι πολύ καλός στο να κάνει κάτι, είτε ένας που είναι πολύ καλός στο να λέει πράγματα που αρέσουν στον κόσμο και δεν σημαίνει ότι όποιο είναι γνωστός και όποιο είναι διάσημος είναι και κάποιο που πρέπει να τον ακολουθούμε. Και πρέπει να ακούμε τι λέει και τι κάνει. Επίσης για όλους αυτούς τους πατεράδες που έχουν σπεύσει να γράψουν γράμματα στον Στέφανο Τσιτσιπά, θέλω να δώσω το μήνυμα, μην ξοδεύετε το μελάνι σας ή το πληκτρολόγημά σας για να γράψετε γράμματα στο Τσιτσιπά. Καθίστε, μιλήστε με τα δικά σας τα παιδιά, όπως μιλάμε και εμείς με τα δικά μας τα παιδιά. Το και όταν λέμε εμείς, ενώ ο άνδρας μου και εγώ εξηγούμε στα παιδιά μας ότι δεν σημαίνει ότι όποιο είναι διάσημος είναι και σωστό. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο παίρνει χρυσά μετάλλια στου Ολυμπιακού, αυτό τον κάνει ανώτερο άνθρωπο από κάποιον που δεν είναι αθλητή. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο είναι ένα παιδί θαύμα και είναι εξαιρετικό στο πιάνο, είναι ένα πολύ αξιόλογο άνθρωπο, και ότι αν κάποιο δεν είναι πρότιτζι, δεν είναι παιδί θαύμα, δεν είναι, ξέρω ένα πολύ διάσημο μέσω των συμβατικών media ή μέσω των social media άνθρωπο, δεν έχει αξία. Και έχει και ιδιαίτερη σημασία για τα δικά μας τα παιδιά να τους το τονίζουμε αυτό γιατί τους εξηγούμε συνεχώς το γεγονός ότι η μάνα σας έχει κανάλι στο YouTube και βγάζει βίντεο το οποίο βλέπουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Αυτό δεν κάνει τη μάνα σας διαφορετική από μια άλλη μάνα η οποία θα έκανε μια άλλη δουλειά που δεν θα ήταν στο YouTube και δεν θα την ήξερε ο κόσμος. Δεν είναι η μάνα σας κάτι το ιδιαίτερο επειδή είναι YouTuber. Δεν είναι η μάνα σας κάτι το ιδιαίτερο επειδή παρουσίαζε παλιότερα εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν είναι η μάνα σα κάτι το ιδιαίτερο, επειδή έχει πολλά likes και πολλά σχολεία αγάπη. Είναι η δουλειά τη. Λοιπόν, όλοι εσεί που δαχτυλογραφείτε γράμματα προ το τσιτσιπά. Θέλω να σας πω να δαχτυλογραφήσετε γράμματα, μάλλον να μιλήσετε πρόσωπο με πρόσωπο με τα δικά σας παιδιά και να προσπαθήσετε να τους μεταφέρετε γνώση, οριμότητα και κριτική σκέψη. Φυσικά για να μπορέσετε να το κάνετε πρέπει να έχετε εσείς ήδη κριτική σκέψη. Ο άλλο έκατσε και έγραψε ολόκληρο γράμμα στο τσιτσιπά και του απαντάω εγώ και με ρωτάει εννοεί εσένα. Άρα αυτό ο γονιό πώ θα πάει να διαπαιδαγωγήσει το παιδί του, άμα δεν καταλαβαίνει μερικά απλά ζητήματα και δεν μπορεί να κάνει απλά λογικά βήματα. Συλλογισμού. Απλού λογικού συλλογισμού. Λοιπόν, όπω και να έχει. Ένα άλλο σχόλιο το οποίο είδα, το οποίο μου κάνει έτσι μπίγκο στο μυαλό, είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο reaction που έκανα για τον προπονητή ο οποίο λέει είναι αυτό που είπε: Είμαστε την Generation X, γιατί γεννήθηκε το 1974, γεννήθηκα το 1975. Που έγραψε κάποιο ένα σχόλιο το οποίο μου θύμισε το παραμύθι με το βασιλιά που λέει το παιδί: Μαμά, ο βασιλιά είναι γυμνό. Γράφει κάποιο ένα σχόλιο, μα δεν το βλέπετε ότι ο προπονητή ζηλεύει το τσιτσιπά. Και λέω: Wow, μου φύγε το κεφάλι, γιατί είναι τόσο απλό. Και τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα μια αντίπισσα, η οποία 15 χρόνια πριν ήταν φίλη μου, έχω μεγάλο ιστορικό να επιλέγω λάθος ανθρώπους για φιλίες και σχέσεις Επειδή μεγάλωσα στη γενιά του 90, του 80 Επειδή έχω φάει το ξύλο της αρκούδας Και επειδή ήμουν πολύ πειθαρχημένη Και έγινα people pleaser Και δεν έμαθα να διαχωρίζω το καλό από το κακό Και δεν είχα ποτέ τη δική μου γνώμη Επειδή έτρωγα ξύλο και πέφτε βούρδουλας Εάν έλεγα τη γνώμη μου Τέλος πάντων είχα μια τέτοια φίλη την οποία δεν τη συμπονούσα κιόλα και προσπαθούσα να τη βοηθήσω γιατί είχε μεγαλώσει κάτω από πολύ άσχημε συνθήκε και κακοποίησει στο σπίτι τη και φτώχεια κλπ. Οπότε. Πολύ συχνά την προσκαλούσα στο σπίτι μου για φαγητό όταν πήγαινα με τα παιδιά μου τα μεγάλα. Έχω μεγαλώσει τα μεγάλα μου παιδιά ω μόνο γονιό. Χωρί από τον πατέρα των μεγάλων μου παιδιών το 2001, που ο γιο μου ήταν τεσσάρων, ο μεγάλο και η κόρη μου ήταν 1,5 έτου. Και σήμερα ο μεγάλο μου γιο είναι 27, και η μεγάλη μου κόρη είναι 24 και μισό. Και πρόσφατα είχε να δημιουργηθεί η οικογένειά μου. Οπότε μεγάλωσα μόνη μου τα παιδιά και πήγαινα μόνη μου με τα παιδιά για φαγητό. Την προσκαλούσα σε εξόδου, σε εστιατόριο που με τα παιδιά. Γενικώ τη συμπεριλάμβανα στην α, κοινωνική μα ζωή, γιατί ήθελα να τη δώσω φιλοξενία. Μία μέρα μου πήγε το αίμα στο κεφάλι και εκεί ήταν που τελείωσε και η σχέση μας. Όταν την άκουσα να λέει στα παιδιά μου δεν τρέπεσε δεν τρέπεσαι που η μάνα σου σου έχει αγοράσει αυτό το ακριβό παιχνίδι, που η μάνα σου σου έχει ένα δωμάτιο, που έχει μέσα ένα καλό κρεβάτι, που έχει μέσα υπολογιστή, που έχει μέσα κλιματιστικό, που η μάνα σου ξοδεύει τόσα χρήματα πάνω σου και εγώ δεν είχα χρήματα και μένα οι γονεί μου δεν μου έδιναν και δεν τρέπεσαι να αντιμιλά τη μιλά μάνα σου. Όταν μου το είπε αυτό, τη είπα: Εδώ η φιλία μα τελειώνει. Γιατί έβγαλε ξεκάθαρα φθόνο απέναντι στα παιδιά. Δεν έφταιγαν τα παιδιά μου που αυτή μεγάλωσε στη φτώχεια. Προσπαθούσα να τη βοηθήσω πρακτικά, υλικά και οικονομικά και συναισθηματικά και αυτή έβγαζε φθόνο πάνω στα παιδιά μου. Τα οποία παιδιά μου τα μεγάλα είχαν άλλε δυσκολίε στη ζωή του που ίσω δεν είχε αυτή. Το γεγονό ότι μεγάλωσαν μόνο με τη μητέρα του, ότι ο πατέρα του ζούσε στο εξωτερικό και ούτω καθεξή. Οπότε, ναι, εμεί οι μεγαλύτεροι εμείς του Generation X να σταματήσουμε να φθονούμε τα νέα παιδιά. Δεν φταίνε τα νέα παιδιά που μεγαλώνουν σε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι μεγαλώσαμε εμείς. Έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα στη σημερινή εποχή. Δεν σημαίνει όμως ότι τα παιδιά σήμερα δεν έχουν τις δικές τους προκλήσεις. Και καλά κάνουμε να αναγκαλιστούμε την πρόοδο και την ανθρώπινη εξέλιξη και ως μεγαλύτεροι να δίνουμε ένα θετικό παράδειγμα στην κοινωνία εμεί. Και όχι να περιμένουμε από τον 25χρονο, 26χρονο σήμερα τσιτσιπά ή από τον 10χρονο ή από τον 11χρονο ή τον 15χρονο να γίνει πρότυπο ζωή επειδή εμεί ζηλεύουμε και σκάζουμε από το κακό μα γιατί να έχουν περισσότερα δικαιώματα ή περισσότερα υλικά αγαθά τα παιδιά σήμερα από ό,τι είχαμε εμεί. Έλεω πια με αυτή την ανοριμότητα. Έλεω πια με αυτόν τον παλιμπεδισμό. Δεν γίνεται να νοσταλγεί τι εποχέ που έτρωγε ξύλο. Σημαίνει έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο. Δεν γίνεται να νοσταλγεί τι εποχέ που είχε ανελευθερία. Σημαίνει ότι δεν πα καλά. Δεν γίνεται να τα βάζεις με τα παιδιά του σήμερα που έχουν περισσότερε ελευθερίε επειδή εσύ δεν είχε. Ο κόσμο πάει μπροστά και τα παιδιά μα είναι καλύτερα από εμά. Οι δικοί μα οι γονεί δεν το αντιλαμβάνονταν ότι τα παιδιά του ήταν καλύτερα από αυτού και μα άπιζαν στο ξύλο όταν πηγαίναμε να αρθρώσουμε διαφορετική άποψη. Μπορούμε εμεί να το καταλάβουμε ότι τα παιδιά μα είναι καλύτερα από εμά και να είμαστε υποστηρικτικοί γονεί και να μην περιμένουμε από τα παιδιά μα. Να συμπεριφέρονται σαν να είναι όρημοι μεσήλικε. Όταν εμείς που είμαστε μεσήλικε είμαστε οτιδήποτε άλλο παραόρημοι. Γράμμα προς τους ανθρώπους της γενιάς μου, του Generation X. Disclaimer, δεν είμαστε όλοι. Όσοι γεννηθήκαμε από το 70 και μετά με τέτοια σάπια μυαλά ούτε κάνουμε προβολές στα δικά μας αποθυμένα πάνω στη νέα γενιά, ούτε καθόμαστε και νοσταλγούμε τον καιρό που μας σάπιζα στο ξύλο και τον καιρό που φοβού, φοβόμασταν να πούμε την άποψή μας. Δεν είμαστε όλοι έτσι. Υπάρχουν και πολλοί από εμάς που είμαστε πνευματικοί άνθρωποι που κάνουμε καθημερινός πνευματικό αγώνα, που ψυχοεκπαιδευόμαστε, που πήγαμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθούμε ουσιαστικά και που χαιρόμαστε που η νέα γενιά έχει καλύτερες συνθήκες από ό,τι είχαμε εμείς και δεν τους φθονούμε. Αυτό ήταν. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας. Οι οποίες είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες, παρόλο που στο κανάλι μας αν ένα σχόλιο είναι τοξικό και αν ένα σχόλιο επαναθυματοποιεί θύματα βίας, μπαίνει σε απόκρυψη. Τώρα αυτές τις μέρες έχω χάσει λίγο τον μπούσουλα με τα σχόλια κάτω από το βίντεο για τον τσιτσιπά και το βίντεο reaction στον προπονητή και ίσως να μου έχουν ξεφύγει κάποια τοξικά σχόλια, θα τα δω στη συνέχεια. Εσείς τι λέτε, ειδικά όσοι είστε generation X ή ακόμη και boomers, γιατί έχουμε και boomers εδώ στο κανάλι. Γεια. Mm. Yeah.